Είναι η στιγμή που η σωρός του ανήλικου νεαρού οδηγείται από την κατοικία του στην Αγία Τριάδα προς το όχημα του Γραφείου Τελετών και από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου για την ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του. Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τις αρχές ενημέρωσε φίλος του με τον οποίο ήταν μαζί. Η σωρός του άτυχου ανήλικου βρέθηκε σε κατάσταση ακαμψίας σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του είχε προέλθει ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Η είδηση του θανάτου του νεαρού σκόρπισε θλίψη στη γειτονιά που έμενε, ενώ η διερεύνηση του ενδεχομένου ο θάνατός του να οφείλεται στη χρήση ουσιών έχει κινητοποιήσει την αστυνομία που αναζητά επαφές του νεαρού με άλλα άτομα, ποιες ήταν οι συναναστροφές του, με ποιους είχε επαφή τις τελευταίες ώρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εκτός από τη διερεύνηση του κινητού του τηλεφώνου θα ληφθούν καταθέσεις από οικείους του, ενώ θα αναμένονται τα αποτελέσματα και τοξικολογικής εξέτασης.